Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι της γκαλερί μας. Η πολιτική της τέχνης που σας παρουσιάζουμε απόψε, μιας τέχνης ο φόβος και η αθλειότητα της οποίας αποτυπώνονται στην παρανοϊκή μορφή της τελειότητας, όπου η εικόνα της σκόνης και της βρωμιάς φαντάζεσαι σαν κάτι... καθαρό και άσυπτο, μιας τέχνης που μοιάζει να τρέμει από πανικό μη και δε λάμψη, που εγκλωβισμένη στο πεισματικά κλειστό, βαθιά ιδιωτικό κόσμο του δημιουργού της φωνάζει ακόμα πιο δυνατά για επικοινωνία, πιστεύει ότι... Αυτό σημαίνει... Θέλω να πει ότι... Ότι φωνάζει, θεωρεί ότι έχει καθήκον να φωνάξει, να βάλει τις φωνές για την ακρίβεια και μάλιστα όσο περισσότερο συνειδητοποιεί η ίδια ότι δεν υπάρχει διέξοδος από τη σκοτεινή φυλακή της αυτιστικής αιμονής της, μια τέχνη που... Αλίμονο. Καθόλου. Τεύει τόσο απεγνωσμένα να γίνει αγαπητή, ώστε να προκαλεί, να ξυπνά και να αναπαράγει το μίσος και την αποστροφή, την αντίδραση, την απόρριψη και τη διαμαρτυρία και μάλιστα... Σε άλλη τέτοια, αυτό. Σε βαθμό ώστε κάθε τι πάνω της που θέλει απλώς να είναι απόλυτα λογικό, εύληπτο, διαφωτιστικό και πάνω απ' όλα ελκυστικό να κάνει... Και τότε πώς! Με εσείς ποιος άλλος! Να, συνάρτη τον γκροτέσκο φεδρό, ανούσιο μια τέχνη, επομένως η πολιτική της οποίας βασίζεται στην πρόκληση τόσο πολλών αντιπάσεων και... Θέλει να υποσχέθεται κι άλλος κόσμος. Μα πού να τους βάλουν, είμαστε ήδη πατής με πατός. Σε βαθμό ώστε να ξεπερνά ακόμα και την ίδια της την ανάγκη για ισορροπία και σεβασμό, για αναγνώριση και επίδειξη για... Εμένες θέλουν να βγουν έξω, δεν να βγουν μέσα, αυτό το παράξενο. Σύγχαση, παρηγοριά και ελπίδα, η πολιτική αυτής της τέχνης, κυρίες και κύριοι, είναι ο φόβος. Με τα λόγια αυτά, αγαπητοί φίλοι, καλωσορίζω όλους εσάς που μας θυμίζετε απόψε με την παρουσία σας. Σας εύχομαι μια υπέροχη βραδιά. Ένα καναπεδάκι ακόμα, ένα πτυφούρι ίσως, μια ματιά σε μια στιγμή εγκαρδιότητα, σε ένα φιλικό πρόσωπο, ένα ναι, ένα ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, ένα όχι πήρα προηγουμένως, ένα εγώ, άλλο ένα κύμα, ένα κύμα, ένα ξύπνημα. Εκείνη φέρνει το πρωινό. Εκείνος κρατάει στο χέρι την εφημερίδα. Την κουνάει στον αέρα. Κάθεται, διαβάζει, αρχίζει τις βλαστήμιες. Χειρονομεί επιδεικτικά. Ξύνει λίγο το κεφάλι του. Ξύνει το λαιμό του. Ξάφνου, τα μάτια του γυαλίζουν. Για στάσου, έχει μια ιδέα. Τι ιδέα? Από πού? Πόσο? Γιατί? Για μια στιγμή. Νομίζω πως μόλις μου ήρθε μια έμπνευση. Τι ήταν αυτό τώρα? Μια έμπνευση. Μια ιδέα. Από πού ήρθε? Ποιος το έκανε? Και προπάντων. Πώς το έκανε? Ξεσπάει για μια στιγμή σε γέλια. Πιάνει και πάλι το κεφάλι. Σηκώνεται όρθιος, πηγαίνει πάνω κάτω. Και γελάει και χαίρεται. Ολοφάνερα με όλη του την καρδιά. Ναι, είναι όντως, πράγματι. Αρπάζει ένα φύλλο χαρτί. Το βλέπουμε να γράφει κάτι στα πρόχειρα. Ερώτηση. Τι να σημειώνει άραγε ο καλλιτέχνης? Βλέπουμε με τι μανία και με τι πάθος ο καλλιτέχνης πίνει καφέ. Χύμα πορτοκάλι. Πίνει κάτω. Να δεις πως το είπαμε. Μόλις τώρα το είχε. Σηκώνει το βλέμμα και κοιτάζει ψηλά στον αέρα. Σαν κάτι να βλέπει εκεί πάνω. Πάει στο παράθυρο. Γελάει. Και χαιρετίζει τον έξω κόσμο. Χαιρετίζει το δέντρο. Γυρίζει τρέχοντας το χαρτί. Σαν κάτι να μουρμουρίζει όπως. Να το σημειώσω, να το σημειώσω. Το κάνει. Συλλογίζεται τον πλάι. Χρειάζεται περισσότερο φόβο. Ο χρόνος. Τώρα νιώθει καλά. Ναι, βλέπει τον εαυτό του μέσα σε έναν κόσμο που τώρα. Πώς ακριβώς να το εξηγήσει. Γελάει. Συσπάται. Καλό σημάδι. Ναι. Όλοι μας θέλουν να είναι ευτυχισμένοι καλλιτέχνες. Ή μήπως όχι. Να διακρίνουν τα πάντα και τη φρίκη ακόμα, να τα καλωσορίζουν και να τα παρατηρούν και στη συνέχεια από το ίδιο σημείο, χάρη σε αυτά... Πάρα, δε. Όχι, όχι. Φαίνεται πως γελάστηκε. Σαν να πήρε λάθος δρόμο. Τον πνίγει ο θυμός. Και τώρα... Στο πετσί του καλλιτέχνη. Για πού και από πού ακριβώς? Δεν διακρίνεται τίποτα. Αδύνατον. Τραντάσεται. Ξαναβρίσκει τον εαυτό του. Σαν να μορφάζει. Σαν να σκάει ένα χαμόγελο. Ναι. Πίνει κι άλλο καφέ. Πίνει χυμό. Γελάει. Χαίρεται. Πηγαίνει στο παράθυρο. Και στέκει βουβός. Κοιτάζει έξω και γνέφει με το κεφάλι. Ο καλλιτέχνης ξεχυλίζει από ζωντάνια. Χαίρεται τη ζωή. Βλέπει το νέο του έργο να διαγράφεται μπροστά του. Μια νέα δημιουργία εντελώς κατά δική του. Που έχει χρέος να τη φανερώσει το συντομότερο σε όλο τον κόσμο. Τι πάει να πει έχει χρέος? Απλώς θα το ήθελε. Αφήνει. Έχω. Ύστερα πήγα. Όσπου.
Έτσι ακριβώς. Αχά! 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 Στη συνέχεια, αντίθετα, για το δικό μας, ένας λόγος παραπάνω. Μάλιστα. Μάλιστα. Θέλουν να... ενώ μπορούμε να... μετά έπρεπε. Είμαστε. Αν το θέτετε έτσι, φυσικά, ούτε λόγος. Χρησιμοποιώ αίθουσα. Είχα. Μέχρι χθες. Τώρα όμως... στο μέλλον όμως... δύσκολο ακόμα. Παίρνει μορφή. Πολύ καλά. Σύντομα όμως... ακούγεται ενδιαφέρον. Δίχως όμως, πεισματάρης. Μήπως από χθες και ύστερα. Ναι, μάλλον από χθες. Έννοιες. Σχεδόν μπορεί. Εκείνη ποτέ. Αχα. Και έτσι λέτε, πρέπει τώρα... ομολογώ ότι δεν θα μπορέσω. Ευχαριστίες. Ολόψυχα. Έχω! Όχι! Πρωινό. Καρδιά μου, φως των ματιών μου, άνθος μου, λαμπουδάκι μου, εσύ και το γαργάλι μας στη μασχάλη σου, τι όμορφα που μυρίζεις! Και τότε είδα, μέσα στα μάτια του παιδιού, ένα νέο κόσμο να γεννιέται. Για μια στιγμή. Ύστερα, χάθηκε. Όλα σκληρά, όλα πονάνε. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Έγινα πρόσχαρη και άτακτη, εγωίστρια και πονηρή. Τώρα είχα θυμώσει, ήξερα ήδη κολύμπη. Και μετά, βράδυ, ντροπή, προσευχές στο κρεβάτι, ψαλμωδίες, ενοχές και η σιδερένια πίστη. Απεριτοσύνη του χώρου πάνω σε ρόδες. Τρέχει ο χρόνος στον απέραντο κόσμο. Τα καλά αδερφάκια. Μαλώνουμε, τσακωνόμαστε. Επικράτεια, ο καθένας για πάρτι του. Και αργότερα συζητάμε. Κάποιος κάνει πάντα την αρχή. Ούτε μια μέρα στο σχολείο που να μην ήταν σκέτη απόλαυση. Όλη αυτή η εκμάθηση της μάθησης, να με συγχωρείς, αλλά για μένα ήταν φοβερά διασκεδαστικό να βομβαρδίζομαι με τόση γνώση. Να έχω ένα σωρό αγνώστους να μου μαθαίνουν τόσα πράγματα και να βρίσκομαι τόσο κοντά με αγνώστους κάθε μέρα. Φιλίες, φίλοι, αγόρια, αγόρια, αγόρια. Και ακόμα περισσότεροι λόγοι για συμπάθειες και τρυφερά αισθήματα από όσους ήδη ανέφερα. Αυτό το γνωρίζω. Να σε αγαπούν. Χωρίς όρια. Τέλεια. Και ακόμα περισσότερο να ξυπνάς τον πόθο σε ένα φίλο που θαυμάζεις. Πιασμένοι χέρι-χέρι περπατάμε στα κρυφά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τα πάντα είναι έτοιμα. Έλα. Επιστρέφουν οι γονείς μου. Πώς είναι η έκφραση στο πρόσωπό τους. Η μητέρα έχει φωνή που μαρτυρά ευτυχισμένα παιδικά χρόνια. Για πες μου πώς ήταν τότε. Θυμάμαι τη γαλήνη, την ομαλότητα και τη σοβαρότητα. Θυμάμαι τις μέρες που διαδέχονταν ακούραστες η μία την άλλη με έναν τόσο γοητευτικό τρόπο όπως σε καμία άλλη οικογένεια που είδα ποτέ. Μας τύλιγε η γαλήνη που αποπνέει κάθε ανιδιοτελές ενδιαφέρον. Μια χαρά για όλα όσα ζούσαμε ή είχαμε να εξιστορήσουμε. Η αγωνία και οι μεγάλες σκέψεις. Η ίσκη και τα φαντάσματα της νύχτας. Ησύχασε. Ησύχασε. Δεν ήξερα ότι πανικοβαλόμουν τόσο εύκολα. Ότι εγώ ήμουν η άρρωστη. Ακολούθησα τη συμβουλή της μητέρας και είδα... στο πρόσωπό της το μήνυμα των ευγενικών της χειρονομιών. Είδα την αγωνία και τη μελαγχολία στα μάτια της. Την κατανόηση, τη σοφία, την ομορφιά της. Και άξαφνα πήρα εγώ η ίδια το πρόσωπό της. Ο πατέρας είχε αιμονή με την παραγωγή. Μιλάμε για φοβερή νευρικότητα που όμοια της
δεν έχω ξανασυναντήσει. Χωρίς κοινωνικά ενδιαφέροντα, κολλημένος με την ορθή φορά του λόγου, μια διακίσα στην όμορφη του εσύ, μια ιστερική ημονία ακόμα και στην τόση δάμη προσκοπική λεπτομέρεια. Ένα όχι, 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 μπροστά από κάθε πρώτη λέξη και ούτε ξέρω πόσες φορές σε κάθε φράση. Ακούραστο, συμπεριφερειακό, βιαστικό, πάντα, κατεστραμμένο, τρυφερό, ένα άγριο σκύλι και φυσικά. Τον αγαπούσα. Τον αγαπούσα σφόδρα όσο φυσικά τον μίσησα αργότερα. Στο πρόσωπο του πατέρα μου βλέπω τα δύσκολα χρόνια της μαντρικής μου νιώτης. Μιας νιώτης που μόνο νιώτη δεν ήταν. Χάρη σε αυτό εκτιμώ φάνταστα αυτό που έχω σήμερα. Έλα, παιδιά, χάρη. Εντάξει, άμα είναι να το κάνουμε έτσι, πάμε και έξω. Δεν γίνεται. Λοιπόν, γεια. Τι είπε? Τώρα θα σερβίρουν ποτά. Επιτέλους. Πάμε απέναντι να φέρουμε κρασί. Απόψε δεν κάνω καθόλου κεφί για κρασί. Απόψε λέω να βάλω ηρωμή. Εδώ που τα λέμε καθόλου άσχημη ιδέα. Τι νόημα έχει το σύμπαν όταν το ατενίζεις από την κόλαση? Μου βάζεις δύσκολα. Εσύ τι λες? Εγώ νόμιζα ότι η κόλαση δεν ήταν παρά άλλο ένα τμήμα του αποκαλούμενου σύμπαντος. Δηλαδή εδώ που βρισκόμαστε εμείς. Εννοείς το σύμπαν κάθε μαρτυρίου και κάθε δυστυχίας. Κάθε άλλο, πόσο θετή μαλακίες. Δεν είναι μόνο ότι βασανιζόμαστε. Από πάνω θωρακιζόμαστε. Και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να τηρούμε τις σωστές αποστάσεις, δεν νομίζεις? Εξαρτάται από τη σκοπιά που το βλέπει κανείς. Όμως... δεν ξέρω. Πας για κολύμπι? Μπα, πάω για ύπνο. Όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατά αν δεν υπήρχε το χρήμα. Αν δεν υπήρχαν λεφτά και πλούσιοι πρόθυμοι να διαθέσουν τα χρήματά τους σε έργα τέχνης. Τι αγοράζει συνήθως ένας τέτοιος συλλέκτης? Γίνεται να αγοράζει και το πνεύμα μαζί? Φυσικά και γίνεται. Στο κάτω-κάτω πληρώνει για να είναι κεντρικός και τελείως ελεύθερος. Ένας άνθρωπος χωρίς όρια. Κάποιος που υποσκάπτει τους δεσμούς του με το κατεστημένο με τα ίδια ακριβώς χρήματα που κέρδισε από την εμπλοκή του στα γρανάζια του ίδιου ακριβώς συστήματος. Εξίσου παράλογο με κάθε υπερβολικά αυστηρή κριτική ή με την επιθυμία του καλλιτέχνη να λέει επιτέλους μόνο όχι για να μπορεί να μένει έξω απ' όλα. Στρώθηκαν λοιπόν εκειδά. Στρώθηκαν εκειδά και τα πίναν. Πρώτα μπύρα, ύστερα κρασί, μετά ρακί. Κάπνιζαν κιόλας. Κουβέντιαζαν και κάπνιζαν τσιγάρα. Πού και πού και έκαναν τσιγάρι λίγο. Μετά πάλι ρακί, μια μύτια κόκα, ύστερα ηρωίνη. Κάθονταν εκειδά και νιώθαν μια χαρά. Την είχαν ψηλοακούσει. Περνάει ένας μπάτσος ξυγημένος τύπος, τους λέει: μαζεύτε τα και τραβάτε αλλού. Συμφωνεί. Έννοια σου φιλαράκι, ό,τι πεις δεν τρέχει μία, κανένα πρόβλημα. Τραβήξαν παρακάτω στη γωνία. Βρήκαν έναν ωραίο τοίχο και την άραξαν. Στρώθηκαν εκεί και κουβέντιαζαν. Κοιτούσαν τον κόσμο να βγαίνει από την όπερα. Σύντα, αφεντικό! Μπας και σου βρίσκεται κανένα ψηλό για μας. Κοιτούσαν τον κόσμο να βγαίνει από το κλαμπ, από το θέατρο και έλεγαν: «Ει, hey, κοροϊδό, θεατρόφιλε, για πέσε κανένα φράγκο, χρειαζόμαστε επιγόντως τη δόση μας». Τους πρόσφεραν αστραφτερά νομίσματα και εκείνοι πρόσφεραν σε αντάλλαγμα τη φτώχεια τους, τονώνοντας έτσι το ηθικό των πλουσίων και των καθώς πρέπει. Αγόρασαν κάτι να φάνε, ξαφνικά πίνασαν, ψώνισαν κρασί, λίγο ρακί, κάτι λίγο ηρωίνη και ξανά κόκα. Ξαναπήραν ναρκωτικά, κάπνισαν μαύρο, ήπιαν, ήρθαν στα ίσια τους, δεν έκανε και τόσο κρύο τη νύχτα. Ήταν καλοκαίρι. Ωραίος καιρός. Στρώθηκαν εκεί και κουβέντιαζαν. Κουβέντιαζαν και κουβέντιαζαν και κουβέντιαζαν. Κοίτα εκεί, λέει ο ένας. Πού? Εκεί. Τον βλέπω. Θα τα ξεράσω τι φρούτο είναι αυτό. Σίγουρα κανένας καλλιτέχνης θα είναι. Κάτι τέτοιο αμέσως του κόβω. Φωνάζω από μακριά ότι είναι καλλιτέχνες. Κάνουν μπαμ, άκουσα που σου λέω. Θεέ μου. Καλλιτέχνης.